δεύτερο κατά σειρά συνέδριο που συνδιοργανώνουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά την επόμενη μέρα. Αφορά τον από κοινού σχεδιασμό της επόμενης μέρας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου μας σε συνεργασία με αυτούς που τους αφορά σε τοπικό επίπεδο, με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι έλαβαν μέρος σε αυτή την διήμερη διαδικασία, η οποία, από ό,τι έμαθα, ήταν ιδιαίτερα ζωντανή, ιδιαίτερα ουσιαστική, ιδιαίτερα επικοδομητική. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, βεβαίως, όλους τους δημάρχους και τους 25 που έλαβαν μέρος, αλλά και τον Περιφερειάρχη της Στερεάς Ελλάδας. Και βεβαίως να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να πω ότι καταλαβαίνω απολύτως, αν μάλιστα λάβω υπόψη μου και αυτό που είπε, του χαλάσαμε και τη βδομάδα του μέλητος, και κυρίως αν λάβω υπόψη μου και τον κουρνιαχτό που σηκώθηκε από την ενόχληση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παρουσία του σήμερα και λίγα μας είπε. Και λίγα μας έσπουρε, περίμενα χειρότερα. Όμως, θέλω να διαβεβαιώσω και τον αγαπητό Κώστα και όλους εσάς. Ο αντίλογος, ο διάλογος, η σύγκρουση των επιχειρημάτων είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας μας και βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη στοιχειώδη συνεργασία και στη στοιχειώδη συνεννόηση. Η κριτική, λοιπόν, είναι καλοδεχούμενη. Και θεωρώ ότι οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι ο διάλογος, η επικοινωνία, ο κοινός σχεδιασμός με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, τους παραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Και θέλω να επισημάνω ότι η συνεργασία μας, όπως και στο πρώτο συνέδριο στη Δυτική Μακεδονία, έτσι και εδώ στη Στερεά Ελλάδα, η συνεργασία μας αυτές τις δύο μέρες, η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της κυβέρνησης και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υπήρξε ειλικρινής και υποδομητική. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου όμως, μιας και πιστεύω βαθιά ότι βρισκόμαστε μπροστά ήδη, θα έλεγα, σε αυτό που ονομάζουμε επόμενη μέρα και άρα χρειάζεται σχεδιασμός. Βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε αυτό που ονομάζουμε δρόμο μετάβασης προς την σταθερότητα και την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι ζητούμενο είναι να οργανώσουμε αυτή τη μετάβαση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφύγουμε πράγματι στρεβλώσεις και προβλήματα του παρελθόντος. Επιτρέψτε μου λοιπόν εισαγωγικά, πριν τοποθετηθώ για τα προβλήματα της περιφέρειας, έτσι όπως ο αρχικός, ο κυβερνητικός σχεδιασμός, αλλά και η επιρροή από τα τραπέζια της συζήτησης αυτές τις δύο μέρες, έρχονται και συγκλίνουν ως συμπεράσματα που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό της ομιλίας μου. Επιτρέψτε μου όμως, πριν μπω στα της περιφέρειας, να πω δύο σκέψεις. Να πω δύο σκέψεις και τη γνώμη μου για το πώς θα πρέπει να κατανοούμε την ανάπτυξη στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την κρίση και στη διαδικασία εξόδου από αυτή. Πρώτα απ' όλα, ο στόχος της ανάπτυξης δεν αφορά μόνο κάποιες κοινωνικές ομάδες, κάποιες περιφέρειες, κάποια συμφέροντα, κάποια κόμματα ή την κυβέρνηση. Αφορά, θα έλεγα, στην ίδια την ύπαρξη της πατρίδας μας. Αφορά στην εθνική μας κυριαρχία, στην ευημερία του λαού μας, στο μέλλον των νέων ανθρώπων, στο αύριο των παιδιών μας.
Αυτή ακριβώς η ζωτική σημασία της ανάπτυξης την τοποθετεί εκ των πραγμάτων στο κέντρο μιας μεγάλης προσπάθειας, όχι κομματικής, όχι κυβερνητικής. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση εθνικής προσπάθειας. Ακριβώς γι' αυτό οφείλουμε να αναζητήσουμε με σοβαρότητα, σύνεση, όραμα και αίσθηση ευθύνης εκείνα τα κοινά σημεία που θα προσδώσουν στη μεγάλη προσπάθεια τον εθνικό χαρακτήρα που τους αξίζει. Φυσικά, όπως προείπα, δεν πρόκειται να καταργηθούν και δεν θα καταργηθούν οι πολιτικές ή οι ιδεολογικές διαφορές. Πιστεύω όμως ότι σήμερα, περισσότερο από χθες, υπάρχει ανάγκη για συνεννόηση σε τοπικό, κλαδικό, περιφερειακό, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Όχι συμφωνία, προσέξτε, άλλο συνεννόηση, άλλο συμφωνία. Αρκεί να κατανοήσουμε ότι η ανάπτυξη, το αναπτυξιακό σχέδιο, σφαίρες του τις πλευρές, οι κοινωνικές συμμαχίες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί, δεν επιδέχονται μικροκομματικές προσεγγίσεις και επικοινωνιακές αντιμετωπίσεις. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Μπορούσαμε να κάνουμε κομματική εκδήλωση, δεν χρειαζόμασταν τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους Παραγωγικούς Φορείς. Αυτό που θέλουμε ειλικρινά είναι να ακούσουμε, να μάθουμε, να συμβάλλουμε κι εμείς, να συνθέσουμε. Διότι βρισκόμαστε τελικά μπροστά στην επόμενη μέρα που έρχεται και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην ίδια βάρκα, στην ίδια μεριά, αν θέλετε, στο ίδιο κλαρί. Πρέπει να σταματήσουμε να το πριονίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι κατά την άποψή μου η ανάπτυξη ή θα είναι δίκαιη ή δεν θα υπάρξει, δεν θα ακουμπήσει τους ανθρώπους, τους απλούς, τους καθημερινούς, δεν θα ακουμπήσει κυρίως αυτούς που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Δίκαιη ως προς την ισόρροπη πρόοδο όλων των περιφερειών της χώρας, και εδώ πρέπει να δούμε τις ανισότητες στις οποίες αναφερθήκατε πιο πριν, δίκαιη ως προς την κατανομή των πόρων, αλλά και ως προς την κατανομή των ωφελημάτων, με προτεραιότητα εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που πλήρωσαν βαρύτερο κόστος στην περίοδο της κρίσης. Και τρίτο, τελευταία μου παρατήρηση, εισαγωγική, η ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα σχεδίου, επιμονής, δουλειάς και συνεννόησης. Είναι και θέμα δημοκρατίας, δικαιοσύνης, αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής, εμπέδωσης αισθήματος αλληλεγγύης και ασφάλειας. Από την άποψη αυτή, ταυτόχρονα με την προσεκτική και φιλόδοξη χάραξη των νέων αναπτυξιακών δρόμων, έχουμε υποχρέωση να προωθήσουμε τάχιστα και χωρίς δισταγμούς τις μεγάλες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τον τόπο. Στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος και στους θεσμούς του, στη σχέση του κράτους με τον πολίτη, στην πάταξη της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης. Μιλώ για ένα ευρύτατο μέτωπο, όπως αντιλαμβάνεστε, τόσο ευρύ, που απαιτεί ευρύτατες κοινωνικές συμμαχίες, ευρύτητα αντιλήψεων, ευρύτητα πνεύματος και ευρύτητα πολιτικών σχεδιασμών. Θα αδικούσαμε λοιπόν τον εαυτό μας. Θα αδικούσαμε το λαό μας και το μεγάλο στόχο της ανάπτυξης, αν επιχειρούσαμε να μπούμε στη νέα μέρα και στους νέους δρόμους με τους κληρονομημένους από το χθες, από το παρελθόν κανόνες που εφαρμόστηκαν από αυτούς που εφαρμόστηκαν και μας οδήγησαν στο χείλος της καταστροφής. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να εισέλθω στα θέματα που αφορούν την περιφέρεια. Την περιφέρειά σας, την καρδιά της Ελλάδας, όπως υπόθηκε.
περιφέρεια της Στερεάς είναι μια περιφέρεια με μεγάλες και πολύμορφες αναπτυξιακές δυνατότητες. Παράλληλα όμως, αντιμετωπίζει σοβαρά, χρόνια, παραγωγικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που για χρόνια επέτρεψε την ασίδωτη παραβίαση της νομοθεσίας και την σωρευτική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ενώ παράλληλα, για πολλά χρόνια άναρχη και ασύνδετη χρηματοδότηση έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα τη σπατάλη πόρων και τη μειωμένη απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Αναμφίβολα, η κρίση που εκδηλώθηκε το 2010 και η καταστροφική λιτότητα που ακολούθησε ήταν για τη Στερεά ένα πρόσθετο πλήγμα. Ωστόσο, μια ουσιαστική εκτίμηση της σημερινής κατάστασης δεν μπορεί να μην συνυπολογίζει και τις στρεβλώσεις που συσσωρεύτηκαν πολύ πριν την κρίση. Η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας είναι χωρίς αμφιβολία αδικημένη από την κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Κατανομή βέβαια είναι το 2014, εμείς τη βρήκαμε, με κριτήριο αποκλειστικά το κατακεφαλήν ΑΕΠ και με στοιχεία όμως το 2008, δηλαδή πριν ξεσπάσει η κρίση. Το κριτήριο αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές προφανώς στο να αποτυπώσει την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της περιφέρειας. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Στερεάς Ελλάδας εμφανιζόταν και εμφανίζεται υψηλό κατά μέσο όρο λόγω της βιομηχανικής ζώνης στα ενόφυτα και στο σχηματάρι. Ωστόσο, η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας είναι από αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η ανεργία στην περιφέρεια Στερεάς παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Καταγράφηκε στο 26,5 περίπου τον περασμένο Μάρτιο. Παρά το γεγονός ότι μειώθηκε κατά 4-4,5 μονάδες τα τελευταία 2 χρόνια. Ωστόσο, είναι σε υψηλότερα μεγέθη από το μέσο όρο στη χώρα, που είναι στο 21,7. Και το 2015 το ποσοστό απασχόλησης ήταν λίγο πιο πάνω από το μισό. Δηλαδή, νούμερα μεγέθη που αποδεικνύουν ότι δεν αξιοποιείται το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή είναι μια μεγάλη αδικία. Αυτή είναι μια μεγάλη αδικία που έχουμε χρέος με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο να τη διορθώσουμε. Και αν αυτός δεν είναι ο στόχος και από εκεί δεν κριθεί το αποτέλεσμα της ανάπτυξης, δεν θα έχει νόημα να μιλάμε για μεγέθη και για νούμερα όπως μιλάγαμε για δεκαετίες, χωρίς αυτά να σημαίνουν κάτι στην πραγματικότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό και είπα εισαγωγικά ότι θα είναι δίκαιη ή θα υπάρξει. Είμαστε, σε ό,τι αφορά την αδικία της κατανομής των πόρων, είμαστε σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεκδικούμε σε συμμαχία και με άλλες χώρες να διευρυνθούν με γεωγραφικούς και κοινωνικούς δείκτες τα κριτήρια με τα οποία κατανέμονται οι πόροι του ΕΣΠΑ και να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις της κρίσης που για κάποιες χώρες όπως η δική μας ήταν δυσανάλογα βαριές. Δεν μένουμε όμως σε αυτή τη διεκδίκηση. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μαζί με πολύτιμους εθνικούς πόρους προκειμένου να στηρίξουμε την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πριν και αν τα καταφέρουμε στις Βρυξέλλες για να αποκαταστήσουμε, να διορθώσουμε αυτή την αδικία. Σχετικά με τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες της περιφέρειας, έχουμε πάρει ήδη πρωτοβουλίες. Πρώτον, ενισχύουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
προσθέτοντας εθνικά κεφάλαια, εθνικούς πόρους. Αυξήσαμε τα διαθέσιμα κονδύλια του περιφερειακού προγράμματος κατά 44 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες στους τομείς της υγείας, της παιδείας και του περιβάλλοντος. Ενώ έχουμε βρει τα εργαλεία που απαιτούνται, ώστε η συνολική χρηματοδότηση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος να φτάσει τελικά τα 300 εκατομμύρια από 190 που ήταν αρχικά. Δεύτερον, πέρα από το ΕΣΠΑ, αυξήσαμε σημαντικά τη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Για το 2015, από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που προβλεπόντουσαν τότε την προηγούμενη κυβέρνηση, πήγαμε στα 30,5 εκατομμύρια ευρώ και εντάχθηκαν 65 νέα έργα με προϋπολογισμό περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, το 2016, από 9,5 εκατομμύρια ευρώ αρχικά, δόθηκαν τελικά περίπου 33,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εντάχθηκαν 70 νέα έργα με προϋπολογισμό περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το 2017, όπου από τα 11,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούσαν στη Στερεά, έχουν ήδη ενταχθεί 32 νέα έργα με προϋπολογισμό που ξεπερνά ήδη τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, λοιπόν, την τριετία 2015-2017, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την δομική αδικία που αφορά τη Στερεά Ελλάδα, κατευθύνθηκαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ποσό υπερτριπλάσιο από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στην τριετία. Οι παραπάνω παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η αύξηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας σε συνδυασμό με τις ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα έλεγα ότι συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Στερεάς, το οποίο συνδιαμορφώνουμε με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς. Επιπλέον, δρομολογούμε την χρηματοδότηση μεγάλων έργων μέσα από την συνεργασία που αναπτύξαμε με μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η χρηματοδότηση της παράκαμψης Χαλκίδας στο τμήμα Λαμψάκου Ψαχνά με προϋπολογισμό 220 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έργο για το οποίο και έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι τεχνικές μελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ξεκινάμε επίσης ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, πρόγραμμα το οποίο η Περιφέρεια Στερεάς με το εκτεταμένο οδικό δίκτυο είναι από τις πρώτες που θα ωφεληθεί. Τέλος, χρηματοδοτούμε με περισσότερα από 105 εκατομμύρια ευρώ από δημόσιους πόρους το μεγάλο πράγματι, μεγαλόπνο έργο της εξυγίανσης του Ασοπού, ενώ με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε, όπως το Ταμείο Υποδομών, διευκολύνουμε και τη συμμετοχή των ιδιωτών στην υλοποίησή του. Στο κρίσιμο αυτό θέμα του Ασοπού θα αναφερθώ και στη συνέχεια της ομιλίας μου. Θα πρέπει στα παραπάνω να προσθέσω την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη μικρή επιχειρηματικότητα, που κατανέμουν στη Στερεά 35 εκατομμύρια ευρώ σε 6 αναπτυξιακές εταιρείες. Συνοψίζοντας μάλιστα την συζήτηση που έγινε στα στρογγυλά τραπέζια αυτές τις δύο μέρες, θεωρώ ότι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας πρέπει να βασίζεται σε 3 άξονες.
Ο πρώτος άξονας είναι η στήριξη της υπάρχουσας παραγωγικής και κοινωνικής βάσης. Αναφέρθηκα πριν στο θέμα της χρηματοδότησης, που όπως είναι προφανές απασχολεί την περιφέρεια και πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να στηρίξουμε και να αναπροσανατολίσουμε τους βασικούς παραγωγικούς τομείς του τόπου, που είναι κυρίως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. Με στόχους την αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θέσεων υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης και βεβαίως θέσεων αξιοπρεπώς αμοιβόμενων. Αν λοιπόν ο πρώτος άξονας είναι η στήριξη της υπάρχουσας παραγωγικής βάσης, ο δεύτερος είναι η στήριξη των υποδομών, αλλά και η πολιτική στο θέμα της ενέργειας, τομείς στους οποίους ο σχεδιασμός, πέρα από την στήριξη της περιοχής, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και τέλος, ο τρίτος τομέας θα τον ονόμαζα ο τομέας που αφορά την περιβαλλοντική αειφορία, η οποία επίσης, πέρα από την αυτονόητη δέσμευση για προστασία του τόπου και ανάδειξη του φυσικού πλούτου, αποτελεί επίσης και έναν αναπτυξιακό και παραγωγικό πόλο. Σχετικά με τον πρώτο άξονα, την στήριξη και αναβάθμιση παραγωγικής δραστηριότητας, στην υπάρχουσα βιομηχανική ζώνη υπάρχουν δυνατότητες αναζωογόνησης της παραγωγικής δραστηριότητας. Υπάρχει συγκεντρωμένη τεχνογνωσία και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για κάτι τέτοιο. Ειδικά στους κλάδους των ηλεκτρονικών συστημάτων, των μηχανολογικών κατασκευών, των μεταλλικών κατασκευών, αλλά και των τροφίμων και των χημικών προϊόντων. Προϋπόθεση είναι οι συνέργειες μεταξύ νέων και παλιότερων επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Ένας τέτοιος σχεδιασμός μπορεί να επεκταθεί στην ενίσχυση μικρότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται υπεργολαβικά σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ φιλάρκο. Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, όταν αναλάβαμε, η ΛΑΡΚΟ ήταν σχεδόν τριχοτομημένη και βεβαίως ήταν στην πρώτη γραμμή της λίστας για την εκποίησή της. Να υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόθεσή μας είναι η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ. Γι' αυτό και πήραμε αποφάσεις και κάναμε σημαντικές ενέργειες. Η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα με ενιαία μορφή και η ένταξή της υπό αυτή την προοπτική στο υπερταμείο. Τα κεντρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΛΑΡΚΟ και είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω με τους εργαζόμενους, αντιπροσωπεία των εργαζομένων, όπου πριν από λίγο κουβεντιάσαμε μαζί. Τα κεντρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, το ύψος των οφειλών της και το αμφιλεγόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάριμνας. Με διαμεσολάβηση της κυβέρνησης φτάσαμε σε μια σημαντική συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στη ΛΑΡΚΟ και στη ΔΕΗ. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, δεν θα συζητάγαμε καν σήμερα. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη ΛΑΡΚΟ, ρυθμίζει την αποπληρωμή των οφειλών προς τη ΔΕΗ σε συνάρτηση με την διεθνή τιμή του νικελίου και παραπέμπει σε διαιτησία την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο από τον Ιούλιο του 10 στον Δεκέμβρη του 13. Τέλος, το Υπουργείο Ενέργειας ενεργεί ώστε να λυθεί και το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του μεταλλουργικού εργοστασίου και των άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο δημόσιο
μεταλλείο στη Λάριμνα Φιώτιδας. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο, σε μια ειλικρινή συζήτηση, συμφωνήσαμε τις επόμενες μέρες το Υπουργείο Ενέργειας μαζί με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους και εκπροσώπους της ΔΕΗ και της Εθνικής Τράπεζας να βρεθούν από κοινού στο ίδιο τραπέζι για να εκπονήσουν ένα σχέδιο στρατηγικό για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων. Αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι μόνο να μιλάς για τα προβλήματα ή πολλές φορές να γίνεσαι και μάντης κακών, αλλά να προτείνεις και λύσεις. Και αυτό θα επιδιώξουμε. Άλλωστε, είμαστε μαθημένοι. Δεν είναι το πρώτο από τα μεγάλα και για πολλούς άλυτα προβλήματα που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιτρέψτε μου δύο λόγια σχετικά με το να σου πω. Τα Υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας έχουν αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την εξυγίανση της περιοχής του Ασοπού, όπου συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας. Αυτή η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας με την Περιφέρεια, τον Δήμο και τους παραγωγικούς φορείς, αλλά και εξαντλητικού διαλόγου με αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών, η οποία πρωτοστάτησε. Και νομίζω ότι απαντά στα χρόνια αλλά κρίσιμα προβλήματα της περιοχής με πολύπλευρες αναπτυξιακές παρεμβάσεις αλλά και με δράσεις περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 205 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου τα 115 εκατομμύρια προέρχονται από δημόσιους πόρους. Από αυτά, τα 10 εκατομμύρια ευρώ είναι η συμμετοχή της Περιφέρειας, τα υπόλοιπα είναι εθνικοί πόροι που θα διαθέσουμε από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε, όπως το Ταμείο Υποδομών, καθιστούμε εφικτοί και διευκολύνουμε τη μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών στην υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου. Για τον αγροτικό τομέα, ζητούμενο είναι ένας σχεδιασμός που θα βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και θα στρέψει ξανά νέους ανθρώπους, νέους αγρότες στην αγροτική παραγωγή. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Υπουργό στην ειδική συζήτηση. Δεν θα σας κουράσω. Αυτό που θέλω όμως να επισημάνω είναι ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη γεωργία, όπως το αρδευτικό, η ειδική περίπτωση της Κοπαΐδας και ο αναδασμός. Προτεραιότητά μας θα αποτελέσουν τα έργα αναδασμών και έγκυο βελτιωτικών έργων γύρω από το κοπαϊδικό πεδίο. Ενώ παράλληλα, οργανώνουμε ένα πιο ορθολογικό σύστημα διαχείρισης γεωργικής γης και των νερών με έργα εγκύων βελτιώσεων και την ολοκλήρωση των αναγκαίων αναδασμών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα αποκτήσουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, διευρύνοντας τον αριθμό των ωφελούμενων αγροτών και μειώνοντας το υπέρ.